Καλησπέρα από το abola.gr. Είμαστε στο γήπεδο του Απόλλωνα Χαλανδρίου. Το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ Απόλλωνας Χαλανδρίου Μελίσια κρίθηκε υπέρ των Μελισσίων 1-4. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή του Απόλλωνα Χαλανδρίου, κύριο Βλάχο Χρήστο. Κύριε Βλάχο, κάποιες δηλώσεις σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα? Εντάξει, σήμερα είναι μια πολύ στεναχωρημένη μέρα για μας. Ήταν ένα παιχνίδι πολύ κομβικό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ουσιαστικά σήμερα με αυτό το αποτέλεσμα αποχαιρετούμε την κατηγορία. Ξέραμε ότι από την αρχή ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, όχι μόνο όλο αυτό που θα κάναμε, μια καινούργια προσπάθεια. Ήμασταν κατώτεροι των προσδοκιών στο σημερινό παιχνίδι. Λίγο η εμπειρία, λίγο τα λάθη, λίγο η προσέγγιση, όλα αυτά μας τύχησαν πάρα πολύ σήμερα. Τα Μελίσσια κέρδισαν δίκαια και πρέπει να τα συγχαρούμε, γιατί πρέπει πάντα να είμαστε και σωστοί όταν χάνουμε και να επαινούμε και τον αντίπαλο. Ήταν πολύ καλύτερα τα Μελίσσια και διαχειρίστηκαν καλύτερα το παιχνίδι. Τώρα εμείς κοιτάζουμε την επόμενη μέρα και πώς θα συνεχιστεί το όλο έργο που έχουμε χτίσει εδώ στον Απόλλωνα. Κάνοντας μια αναφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια, θα πω ότι θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση για όλη αυτή τη στήριξη που μας έχει δώσει και για όλη αυτή την προσπάθεια που έχουμε κάνει. Και εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας πάνω στο πλάνο που υπάρχει της ομάδας. Πιστεύετε ότι μπορεί να οφείλεται αυτή η θέση και στο νεαρό της ομάδας? Δηλαδή υπάρχουν πολλά παιδιά που δεν έχουν την απαραίτητη εμπειρία, είδαμε ότι είναι πολύ νεαροί παίκτες και ίσως μπορεί να μην έχουν και την απαραίτητη εμπειρία γι' αυτό. Εντάξει, η εμπειρία, το λέει από μόνη της Αλέξη, πάντα βοηθάει σε αυτές τις καταστάσεις, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, στη ζωή γενικά. Τα παιδιά συλλέγουν εμπειρίες, το ξέρουμε. Το πλάνο της στο Απόλλωνα είναι να παίζει με παιδιά από τις ακαδημίες του. Είναι κάτι που το πιστεύουμε εμείς πολύ και συνεχίζουμε να το πιστεύουμε. Για μας ποτέ δεν ήταν αυτός ο σκοπός η Α κατηγορία. Αυτός ο σκοπός ήταν να μείνουμε πιστοί στο πλάνο, να παράγουμε παιδιά από την ακαδημία, να παίζουμε ένα αρθρό ποδόσφαιρο και να μπορούμε να είμαστε σε όσο υψηλότερες θέσεις μας επιτρέπει η ποιότητα που έχουμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε πει ότι ήδη φέτος χτίζουμε την καινούργια ομάδα του Απόλλωνα, έχει τελειώσει μια πενταετία που είχαμε κάποια άλλα παιδιά, φέτος είναι εντελώς καινούργια η ομάδα, που πιστεύω ότι θα είναι ικανή για πολύ μεγάλα πράγματα, αλλά όχι τώρα, στο μέλλον. Αυτό θέλει υπομονή, οι άνθρωποι στη διοίκηση το ξέρουν και το στηρίζουν και εμείς το ξέρουμε και το στηρίζουμε όσο δεν πάει. Ωραία. Εμάς μας ενδιαφέρει να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο. Θεωρήσαμε ότι σήμερα είδαμε ένα καλό αγώνα. Είχατε και εσείς αρκετές ευκαιρίες. Βέβαια, η προσπάθεια που έκανε τα Μελίσσια ευωδώσαν στα 4 γκολ. Θεωρήσατε ότι θα μπορούσατε να έχετε βάλει ακόμα κάποια γκολ? Είχατε κάποιες ευκαιρίες? Θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει κυρίως. Άμα δείτε, κάποια γκολ είναι από λάθη απειρίας. Ακόμα και το δεύτερο γκολ που τρώμε, που είναι στο αράουτ, είναι την προπόνηση της Παρασκευής. Έχουμε κάνει ακριβώς αυτή τη φάση για ακριβώς αυτό το positioning και στην ίδια φάση εκεί δεχόμαστε τον γκολ με λάθος θέσεις. Όλα αυτά δυστυχώς είναι εμπειρίες τις οποίες πρέπει να τις συλλέξουμε. Όταν η εμπειρία πολλές φορές προέρχεται από το λάθος, αν δεν γίνει λάθος, πολλές φορές δεν μαθαίνεις. Εμείς αυτό το λάθος κάποιες φορές θα το πληρώσουμε στην κατηγορία, όπου είναι απόλυτα λογικό. Τα παιδιά, ξαναλέω, συλλέγουν εμπειρίες, εμείς συλλέγουμε εμπειρίες οι ίδιοι και προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Εύχομαι από τις εμπειρίες αυτές να γίνετε δυνατότερη, ισχυρότερη ομάδα. Να ευχηθούμε καλές γιορτές. Από αυτό είναι το σημαντικό. Και καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά, υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, κύριε. Γεια σας.